Δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω όλα όσα ακούστηκαν σε γενικές τοποθετήσεις από τους συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Περιμέναμε από αυτή την κυβέρνηση, και εδώ βέβαια δεν είναι ευθύνη του δικού σας Υπουργείου, να μας φέρει κάτι για την ανάπτυξη. Υπάρχει μια κατάσταση που στην οικονομία δεν κινείται τίποτα. Να μας φέρει έναν αναπτυξιακό νόμο. Και ανησυχούμε που εσείς προσπαθείτε και φέρνετε έναν πτωχευτικό νόμο. Δηλαδή το μήνυμα το οποίο δίνεται είναι ανάπτυξη δεν βλέπω πολύ, αλλά επειδή οι πτωχεύσεις αρχίσουν να τρέχουν, ας έχουμε κάτι ακόμα στο νομικό μας οπλοστάσιο. Εάν δεν μας πείτε έναν λόγο, έναν, για τον οποίο πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, προφανώς το καταψηφίζουμε επί της αρχής, για λόγους απουσίας αρχής και για λόγους απουσίας κάποιου σοβαρού λόγου, ρεαλιστικού λόγου, προκειμένου να το εντάξουμε αυτό στην ελληνική ένωμη τάξη. Θα πρόκειται απλώς για ένα νομοθέτημα το οποίο θα τρέχει παράλληλα, θα τρέχει επικουρικά και περισσότερο θα μπερδέψει όλους όσους ασχολούνται με το πτωχευτικό δίκαιο, παρά θα βοηθήσει. Και σας το λέω αυτό με την ευθύνη που δεν τρέπομαι να το πω από αυτό το βήμα, ότι δυσκολεύομαι στην κατανόησή του παρόλο που είμαι δικηγόρος. Και δυσκολεύομαι στην κατανόησή του και σκέφτομαι τι πολλαπλά προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από την παράλληλη λειτουργία αυτού του νόμου. Ή θα επιλέξετε να πάμε στους αυστηρούς κανόνες μέσα στον κώδικα του πτωχευτικού δικαίου, μέσα στον πτωχευτικό νόμο και να εντάξετε ό,τι αλλαγές θέλετε, ή διαφορετικά θα φύγουμε από παράλληλες διαδικασίες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε παράδοση στο soft law, να παίρνουμε παράλληλες διαδικασίες να διαμορφώνονται. Έχουμε αυστηρό δίκαιο και ειδικά στην πτωχευτική διαδικασία οι κανόνες θα πρέπει να είναι όσο πιο απλοί γίνονται μέσα σε μια σύνθετη διαδικασία και όσο πιο κατανοητοί μπορούν να γίνουν, ακριβώς για να μην έχουμε πτωχούς που στην ατομική τους περιουσία είναι πλούσιοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη.